εκπαιδεύονται οι μαθητές με ήπιες και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Παρελάβουν οι νέοι της Ιεράπετρας. Αρνούμενοι να παρακολουθούμε ως θεατές, να λαμβάνονται αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς. Διαφωνούμε κάθετα και αντιδρούμε δυναμικά στη μεθοδευμένη υποβάθμιση του νοσοκομείου. Πιστεύουμε ότι δεν είμαστε πολίτες β' κατηγορίας. Έχουμε ίσα δικαιώματα. ΕΠΑΛ, επαγγελματικό λύκειο.
προσπάθειές τους για την επίτευξη του παιδαγωγικού και κοινωνικού έργου του προσκοπισμού. Σήμερα είναι μια μέρα μνήμη και τιμής. Σήμερα τιμάμε τη γενιά των πατεράδων μας, τη γενιά των παππούδων μας, οι οποίοι πριν από 73 χρόνια στα χιονισμένα βουνά της Αλβανίας αγωνίστηκαν, έχισαν το αίμα τους, έδωσαν τη ζωή τους προκειμένου να πολεμήσουν τον φασισμό, τον ναζισμό και τον ολοκληρωτισμό. Σήμερα η δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει η χώρα μας, σε συνδυασμό με τα αρκετά λάθη που έγιναν, έδωσαν τροφή στο τέρας του φασισμού να ξανασηκώσει πάλι το κεφάλι του. Έχουμε σήμερα όλη η υποχρέωση σε ένα πνεύμα ενότητας, παρά τις όποιες διαφορές που υπάρχουν, να υψώσουμε ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, έτσι ώστε να μην ξαναπιτρέψουμε στον φασισμό να απειλήσει την κοινωνία μας. Είδαμε τα παιδιά μας και τα καμαρώσαμε. Είναι η μέρα σήμερα που είναι μια μέρα ενότητας και αυτό το μήνυμα πρέπει να βγει. Ότι όταν είμαστε όλοι ενωμένοι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Το 1940 ο ελληνικός λαός είπε ένα μυριόστομο όχι, ένα περήφανο όχι, ένα αποφασιστικό όχι απέναντι στο φασισμό και στο ναζισμό. Λέμε αυτή τη στιγμή ένα καινούριο όχι. Πρώτον στους νοσταλγούς και στους ιδεολογικούς απογόνους του ναζισμού και του φασισμού, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τις τεράστιες κοινωνικές αδικίες που δημιουργεί το μνημόνιο προσπαθούν να κάνουν την εμφάνισή τους και να φέρουν ένα νέο εθνικό διχασμό. Αλλά επίσης όχι, ένα μεγάλο όχι σε αυτούς που κάθε μέρα λένε σε όλα ναι, σε αυτούς που έχουν οδηγήσει τη χώρα στην οικονομική καταστροφή, στην οικονομική εξαθλίωση στο λαό μας, λέμε όχι στο νέο οικονομικό πόλεμο, στη νέα οικονομική κατοχή που προσπαθούν να επιβάλλουν οι αγορές. Σήμερα λοιπόν το όχι του 40 έχει τεράστια διαχρονική αξία, τεράστια ισχύ και στις σημερινές ημέρες. Να πω ότι είναι μια μέρα που το έθνος γιορτάζει και οφείλουμε όλοι οι Έλληνες, εμείς οι νέοι, να δώσουμε τιμή, να αποδώσουμε τιμή στους προγόνους μας που άφησαν και τα κόκαλά τους και το αίμα τους στην Αλβανία. Και νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη μέρα.